Πάμε και στη Μαρία Ζαχαράκη για να δούμε τι πληροφορίες έχουμε από την Τουρκία, Μαρία, και πώς σχολιάζει το θέμα ο τουρκικός τύπος. Καταρχάς να πούμε, Εύα, ότι από τις μέρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι κάτι γίνεται στο Αιγαίο, αν και τα ρεπορτάζ τους βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε ελληνικές πηγές. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, δεν υπάρχουν τουρκικά ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή ή να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν την παρουσία αυτών των τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Υιοθετούν, λοιπόν, τις ελληνικές αναφορές και υποστηρίζουν όμως ότι τα τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή ως απάντηση στην απειλή, όπως την αντιλαμβάνονται βέβαια απειλή, του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να εμφανιστεί στην Άγκυρα με F-35. Γι' αυτό και οι περισσότεροι τίτλοι που βλέπουμε δίνουν μια πολεμική. Πάντως δεν έχει καμία σχέση αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, με αυτό που κάνουν οι Τούρκοι νότια της Καρπάθου, δεν έχει καμία σχέση. Ακριβώς. Μόνο οι τίτλοι, όπως λέω, λένε ανεβαίνει η ένταση στο Αιγαίο μετά την απειλή του Έλληνα Υπουργού. Η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά πλοία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάπως διαφορετικά αντιλαμβάνονται στην Τουρκία την κατάσταση εκεί. Και ουσιαστικά το κάνουν για να προσελκύσουν βέβαια την προσοχή επικοινωνιακά από τη μία, αλλά από την άλλη για να επιρρύψουν ευθύνες στην Ελλάδα για την κλιμάκωση της έντασης, συνδέοντας δηλαδή τις εξελίξεις από Δωδεκάνησα με τις δηλώσεις Δένδια Γεωργιάδη και τους εορτασμούς της 50ης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, επειδή θεωρούν ότι δεν άρεσαν αυτοί οι εορτασμοί στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο τώρα η Αθήνα αντιδρά στο Αιγαίο. Μέχρι στιγμής όμως να πω αυτό, ότι δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη ανησυχία στην Τουρκία. Δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι θα εξελιχθεί σε κάποιο επικίνδυνο ή θερμό περιστατικό στο Αιγαίο. Βέβαια, η παρουσία 5 πολεμικών πλοίων της Τουρκίας στην περιοχή δείχνει ξεκάθαρα ότι η Άγκυρα προσπαθεί να δηλώσει την παρουσία της και να στείλει μήνυμα ότι παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Ελλάδας. Και με το ερώτημα φυσικά αν θα συνεχιστούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, γιατί αυτή τη στιγμή με 5 πολεμικά πλοία. Μίλια. Μάλιστα. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.